Κεραυνός ενεθρία διαστόματος της Υφυπουργού Μακεδονίας Τράκης Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά. Κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους το μεσημέρι της Τετάρτης, η Υφυπουργός προανήγγειλε την αλλαγή διοίκησης στη ΔΕΘΚΙ ΕΛΕΞΠΟ και την πιθανή αποχώρηση του Κυριάκου Ποζρικίδη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου λίγες μόλις ημέρες πριν τη διεξαγωγή της 82ης Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Ακούστε, έχει τελειώσει 31 Αυγούστου, τελειώνει. Άρα σας λέω ότι σήμερα κανονικά πρέπει να υπογράψουν. Εμείς είμαστε έτοιμοι, εμείς δώσαμε την έτοιμη την απόφαση όπως πρέπει, γιατί το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης κάνει όλη την ετοιμασία. Έχουμε την σίγουρη πληροφορία ότι θα είναι ο κύριος Τζίκας. Από εκεί και μετά ο κύριος Τζίκας θα είναι την πρόεδρος. Όπως είναι ο πρόεδρος. Αυτό είναι και από την Αθήνα για τον Τάσο ή είναι... Η αλλαγή του ΔΣ γίνεται γιατί ολοκληρώνεται η θητεία τους. Και μετά από παράταση. Και μετά από παράταση. Ολοκληρώθηκε και η παράταση και λοιπά και κλείνει. Και παραπάνω στα λεπτά. Τώρα. Ναι. Μένει ο ίδιος αριθμός μελών. Διευθύνων ποιος είναι. Αυτό σας λέω. Ο διευθύνων κρίνεται αυτή τη στιγμή. Κρίνεται. Ναι, τώρα είναι. Ήτανε ο νέος διευθύνων. Μέση στιγμή δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ναι, αφού ακόμα ψάχνουν τον Κυριάκο, πού θα βρουν νέο. Συγγνώμη, εκεί δεν είστε. Πώς? Δεν είστε αν θα μείνει ο Κυριάκος ή όχι. Είπαν ότι δεν θα είναι ο Κυριάκος. Όχι, ερωτηματικό είναι. Είναι ερωτηματικό γιατί. Γιατί πρώτον υπάρχει μια διαδικασία και πρέπει να αποφασίσουμε αν θα ορίσετε όπως παλιά θέλουμε τον Τάδε ή θα πρέπει να γίνει με κάποιο διαγωνισμό. Μπορεί η κυρία Κόλλια Τσαρουχά να υποστήριξε ότι η θέση του κυρίου Ποζρικίδη κρίνεται, ωστόσο η κοινή λογική λέει πως θα ήταν μάλλον απίθανο να προχωρήσει η Υφυπουργός σε μια τέτοια αποκάλυψη ενώπιον 20 και πλέον εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εάν οι εξελίξεις δεν είχαν ήδη δρομολογηθεί. Ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις εξάλλου, υπήρχαν αρκετές φωνές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος που επιθυμούσαν μια κομματική επιλογή και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επί 2,5 χρόνια, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είχαν επιλέξει να κλείσουν τα αυτιά τους σε αυτές τις φωνές και να διατηρήσουν στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον Κυριάκο Ποζρικίδη, έναν τεχνοκράτη που κατά κοινή ομολογία συνέβαλε τα μέγιστα στην αναβάθμιση της ΔΕΘ και στην αναδέρμαση του ενδιαφέροντος του κόσμου για αυτήν. Μένει να δούμε αν αυτό θα αλλάξει ή αν τελικά η κυβέρνηση θα παγώσει τις όποιες διαδικασίες, επηρεασμένη και από τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αποκάλυψη της Υφυπουργού. Ασφαλώς, μεγάλη απορία προκαλεί και το χρονικό σημείο της απόφασης για αλλαγή διοίκησης, αφού μετράμε πλέον μέρες για τα εγγένεια της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και στους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου επικρατεί πυρετός προετοιμασιών. Φέτος εξάλλου αναμένεται ρεκόρ συμμετοχών με περισσότερους από 1.500 εκθέτες. Μετά τον τόρο που προκλήθηκε πάντως, κυβερνητικές πηγές προσπάθησαν να ρίξουν τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής της επιτυχημένης διοίκησης της ΔΕΘΚΙ ΕΛΕΞΠΟ, ότι και οι δηλώσεις της κυρίας Κόλλια Τσαρουχά παρερμηνεύτηκαν και ότι πρόκειται απλώς για ένα τυπικό γραφειοκρατικό ζήτημα. Το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας επικοινώνησε ασφαλώς και με τον ίδιο τον Κυριάκο Ποζρικίδη. Ο νυν διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘΚΙ ΕΛΕΞΠΟ απέφυγε ευγενικά να σχολιάσει το θέμα που προέκυψε και αρκέστηκε να δηλώσει ότι σε 9 μέρες έχουμε την 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ότι αυτό είναι που προέχει.